είμαι από τα Χανιά Κρήτης και από Αθήνα βασικά. Ήρθα εδώ στην Εσθονία το 2003 πριν ξεκινήσει βασικά η κρίση και όλο αυτό που γινόταν κάτω. Δούλευα σε τουριστικά, γενικά Χερσόνησο, Ηράκλειο, πάρα πολλά χρόνια, 15-20 χρόνια. Αποφάσισα με την πρώην γυναίκα μου και ήρθαμε εδώ κάτω. Μ' άρεσε η αγορά, όμορφο μέρος, φιλικό. Και αποφάσισα και ξεκινήσαμε ένα μαγαζί το 2004, πιο πολύ μπαράκι όμως, cocktail bar. Και τώρα έχουμε, μετά από 16 χρόνια, είμαι, εξακολουθώ να είμαι εδώ γιατί έχω τα παιδιά μου εδώ, τα παιδιά μου είναι μικρά 10-12 χρονών, οπότε δεν παίρνω απόφαση να κατέβω κάτω άμεσα. Αυτό είναι ένα μαγαζί στην οδό Άγια Τέν, στην παλιά πόλη, στην αρχή της παλιάς πόλης στο Τάλι, μια πολύ όμορφη παλιά πόλη μεσαιωνική. Αποφάσισα πριν 3-4 χρόνια να ανοίξω το μαγαζί, γιατί πολύ απλά Έλληνας είμαι, το πιο βασικό, το πιο εμφανές να ανοίξει ένα γυράδικο. Αλλά δεν ήθελα ποτέ να το κάνω σαν γυράδικο μόνο, έβαλα και την νότα του μπαρ μέσα, δηλαδή μπορώ να βάλω αυτή την πύρα, να πιει το κοκτέιλ, να πιει το σφινάκι μαζί με το γύρο. Ο γύρος βέβαια είναι δύσκολο σαν προϊόν παγκοσμίως, γιατί εδώ περισσότερο η Εσθονία και παγκοσμίως, πιο πολύ φημισμένη η κουζίνα είναι η Ινδική, η Αμερικάνικη, το σούσι, η Ιαπωνέζικη, και είναι δύσκολο να πει και το κεμπάπ. Που πολλοί εδώ οι Εσθονοί μπερδεύουν την έννοια του κεμπάπ με το γύρο, γιατί δεν ξέρουν τι είναι γύρος, έτσι. Οπότε εμείς αναγκαστικά, εγώ προσπαθώ πάντα όταν προωθώ το προϊόν και να τους λέω και την ιστορία τι είναι ο γύρος, και δεν έχει καμία σχέση με το τουρκικό κεμπάπ και είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πιο φρέσκο, και προσπαθώ μάλιστα να τους πω, να τους εξηγήσω ότι γενικά το δικό μας street food είναι από τα πιο υγιεινά του κόσμου. Το άνοιξα, ο γύρος ήταν κάπως για αυτούς λίγο μια παράξενη λέξη. Έπρεπε να τους εξηγήσω ότι σημαίνει γύρος, around στα αγγλικά. Είχαν μπερδέψει την έννοια του κεμπάπ, γιατί παγκοσμίως υπάρχουν πάρα πολλά κεμπάμπάδικα από Τούρκους, από Πακιστανούς, έτσι. Και εδώ γενικά η αγορά δεν έχει πολλούς Έλληνες. Οπότε τους εξηγούσα κάθε φορά που κολούσα ένα γύρο ότι ο γύρος είναι αυτό, είναι φρέσκο κρέας, είναι υγιεινό, είναι από τα πιο υγιεινά street food παγκοσμίως. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά McDonald's και γενικά κάποιες εταιρείες οι οποίες, okay, αλλά εμείς πιστεύω ότι είμαστε πιο υγιεινοί στο είδος. Σιγά σιγά το καταλαβαίνουν, αυτοί οι πελάτες που έρχονται συνέχεια εδώ, γιατί ξέρουν τι θα φάνε, το βλέπουν τι τρώνε, το φτιάχνουμε εμείς και εκεί την ώρα. Αλλά είναι δύσκολο γενικά, γιατί παγκοσμίως, όπως είπα και πριν, η έννοια του Ινδικού φαγητού, του μπέργκερ, του σούσι, της πίτσας, καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην κουζίνα παγκοσμίως, και είναι δύσκολο και εμείς να προωθήσουμε τον γύρο. Απλά χρειαζόμαστε χρόνο, πάρα πολύ χρόνο και πολλά χρόνια για να καταλάβουν ότι ο γύρος είναι κάτι πολύ πιο καλύτερο από αυτό. Είτε έρχονται από Ελλάδα, γιατί να μην ξεφεύγουμε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό είμαι και το έκανα και το γυράδικο, γιατί είμαι original, είμαι εδώ, έτσι. Είμαι εγώ. Οι πίτες έρχονται από Ελλάδα και τα υλικά έρχονται από διάφορες χώρες, καλά υλικά κρέατος. Έχουμε τις μίξεις πάλι από Ελλάδα, τις έχουμε συμβουλευτεί. Και τα φτιάχνουμε εκείνη την ώρα εμείς και τα βάζουμε πάνω στην γκριλιέρα. Οπότε είναι αρκετά γευστικά. Προσπαθούμε τουλάχιστον να είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ποιότητα της Ελλάδος. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και μάλιστα έχουμε τα comments γενικά και από Έλληνες που έρχονται από εδώ. Τους αρέσει, δηλαδή, και παρομοιάζουν το γύρο με την Ελλάδα. Ίσως ο γύρος της Ελλάδας είναι τα κρέατα, είναι λίγο πιο. Οι μίξεις είναι πιο οργανωμένοι, πιο επαγγελματίες. Οι μεγάλες εταιρείες, μεγάλα εργοστάσια τα φτιάχνουν έτοιμα βέβαια. Okay. Αλλά ή ας πούμε στην Κρήτη, από την κατάγομαι, θεωρητικά το κρέας είναι πολύ πιο καλύτερο από εδώ, πιο αυθεντικό. Αυτό, αλλά εγώ πάντα πιστεύω ότι το δικό μας κρέας, γιατί μην ξεχνάμε και στην Ελλάδα τα εισάγουμε. Το εξωτερικό, οπότε και εμείς το ίδιο κάνουμε και εμείς. Το θέμα είναι ο μάστορ, πώς θα φτιάχνεις και πώς θα πας. Θα μάθα από κάποιους φίλους γυράδες από Ελλάδα και σιγά σιγά και μόνος με την εμπειρία, σιγά σιγά το βελτιώναμε τις μίξεις και τις ποιότητές μας, γιατί πάντα πρέπει να βελτιώνεις την ποιότητα, το φαγητό σου, άμα θες να προχωρήσεις μπροστά, εμπειρικά. Και ρωτάμε πάντα, δηλαδή εδώ πηγαίνω πάντα Ελλάδα, πάντα κάνω ένα training, οπουδήποτε πάω σε φίλους, σε γνωστούς που έχουν τέτοια μαγαζιά και είναι χρόνια στην αγορά.
Είμαι ο μοναδικός που μεγάλο γύρω και ο σκοπός μου είναι να ανοίξω πολλά γυράδικα τώρα εδώ στην Εστονία. Δηλαδή, αν μπορέσω να ανοίξω 2-3 στο Τάλιν και 2 σε άλλες μικρές πόλεις, γιατί πιστεύω δεν υπάρχει τέτοιο ποιοτικό street food. Και σαν concept πιστεύω ότι είμαστε από τους top 5 στο street food παγκοσμίως. Εδώ και οι πρεσβείες δεν είναι ελληνική πρεσβεία, δηλαδή οι δικοί μας φορείς δεν ασχολούνται πολύ. Σαν παράπονο, έτσι. Δεν ασχολούνται πολύ γενικά με τον ελληνισμό, κοιτάνε μόνο πώς θα κάνουν τη δικιά τους δουλειά και δεν ασχολούν να προωθήσουν. Και μάλιστα ένα παράπονο μπορώ να το πω. Πολλές φορές έχει τύχει, ας πούμε, στην ελληνική πρεσβεία έχουν έρθει κάποιοι ειδικοί φορείς, ή υπουργός εξωτερικών, εν πάση περιπτώσει, 15 χρόνια που είμαι εδώ, και πολλοί έχουν αρνηθεί ότι υπάρχουν ελληνικοί επιχειρηματίες εδώ. Δηλαδή είναι κάτι που το έχω σαν παράπονο. Ότι γενικά η πρεσβεία γενικά και οι ελληνικοί φορείς εδώ στο Τάλιν δεν ασχολούνται για τους Έλληνες επιχειρηματίες, όσοι και αν υπάρχουν, γιατί δεν είμαστε και πολλοί. 1-2 άτομα είμαστε. Δεν είμαστε να πεις 100 άτομα στη Γερμανία, 50, που εντάξει, όχι, το κατάλαβα. Άμα είσαι όπως 2-3 άτομα, πρέπει να προωθείς και να λες, παιδιά, εδώ υπάρχει και αυτό το μαγαζί. Αυτό έτσι. Σκέφτομαι να γυρίσω 50% στην Ελλάδα. Αν μπορώ να έχω κάτι εδώ, δηλαδή να έχω τις επιχειρήσεις μου και να κάνω και κάτι στην Ελλάδα, αλλά χωρίς να. Το σας σκοπό. Αν βελτιωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα, σίγουρα, γιατί η Ελλάδα είναι κάτι αγαπημένο μέρος και δεν είμαστε στην καρδιά μας.